Στα της πανδημίας, τώρα στο κόκκινο βρίσκονται όλοι οι επιδημιολογικοί δείκτες, με τον Υπουργό Υγείας να διαμηνεί πως πρώτα θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη με τους ειδικούς και μετά θα ληφθούν αποφάσεις για ενδεχόμενα πρόσθετα μέτρα. Άνοδο καταγράφουν και οι νοσηλίες, με τον ΟΚΙΠΗ να αυξάνει τις κλίνες COVID και να μεταφέρει νοσηλευτές από τη Λάρνακα στην Αμόχωστο. Κίνηση που ενόχλησε το προσωπικό στην πόλη του Ζήνωνα που κατήλθε σε εξάωρη στάση εργασίας. Επιμένει ο κορονοϊός και μέρα με τη μέρα μολύνει ολοένα και περισσότερους πολίτες, ανεβάζοντας το κόκκινο όλους τους επιδημιολογικούς δείκτες. Αύξηση καταγράφουν τις τελευταίες ημέρες και οι νοσηλίες. 102 είναι στο σύνολο οι ασθενείς με κορονοϊό που νοσηλεύονται στα κρατικά νοσηλευτήρια. Θεωρώ ότι τα νοσηλευτήρια μας είναι έτοιμα. Την επόμενη εβδομάδα θα ενταχθεί και ακόμα έναν ιδιωτικό νοσηλευτήριο με ακόμα 30 κλίνες. Για τον κορονοϊό και θεωρώ ότι δεν θα έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Η αξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας και τα στοιχεία για τις υποπαραλλαγές 4 και 5 της Όμικρον θα βρεθούν στο επίκεντρο της σύσκεψης του Υπουργού Υγείας με την Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Μιχάλης Χατζιμπαντέλα αναμένει να ακούσει τις απόψεις των ειδικών για το επόμενο βήμα. Θα ακούσω τις απόψεις των επιστημών και αν πρέπει να πάρουμε οποιαδήποτε πρόσθετα μέτρα, θα πάρουμε. Θα κάνουμε μια αξιολόγηση της όλης κατάστασης μέχρι και την τελευταία στιγμή και αναλόγως θα αποφασίσουμε. Θέλοντας να προλάβει τα χειρότερα, ο ΟΚΙΠΗ έβαλε ήδη σε εφαρμογή το πλάνο διαχείρισης του νέου κύματος της πανδημίας στα νοσοκομεία. Αυξάνει τις κλίνες COVID στα γενικά νοσοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσού και Αμοχώστου και ανοίγει ξανά την κλινική COVID στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου. Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας αποφασίστηκε στο παρόν στάδιο να μην λειτουργήσει θάλαμος για COVID, αλλά να μειωθεί ένας μικρός αριθμός κλινών και το προσωπικό που θα εξοικονομείτε να μεταφέρετε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου για να αναπτύξουμε περισσότερες κλίνες. Γεγονός που δυσαρέστησε το νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρνακας. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατήλθαν σε εξάωρη στάση εργασίας, ενώ δεν αποκλείουν και κλιμάκωση των μέτρων αρχές της επόμενης εβδομάδας. Στο πλευρό τους και η Πασινό. Έχουμε εξωθενωθεί με τις διπλωμάριες, δεν αντέχουμε άλλο. Γι' αυτό έχουμε αποφασίσει αυτά τα μέτρα. Ίσως δοθούν κάποια μηνύματα, να εσκύψουν κάποιοι άλλοι που μπορούν να παίρνουν αποφάσεις. Κατανοούμε τις ανησυχίες των συναδέλφων, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο χωρίς να υπάρχει διαθέσιμη κλίνη για COVID-19. Στο περιοδικό Forbes φιγουράρει η είδηση ότι η Κύπρος είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα, ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, που έχει επαναφέρει την υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους. Πρώτη χώρα, νομίζω, τη συγκεκριμένη στιγμή θεωρώ ότι κάποιες χώρες μας ακολουθούν παρά να τους ακολουθούμε εμείς, όπως γίνεται στο παρελθόν. Είναι μια απόφαση που θα μας ακολουθήσουν και άλλοι και θα το δείτε τις επόμενες εβδομάδες. Υπενθυμίζεται πως η υποχρέωση ισχύει από χθες και οι παραβάτες θα επομίζονται πρόστιμο 300 ευρώ.